Σήμερα, όπως κάθε καλά, ένας από εσάς θα φύγει από κοντά μας. Ένας όμως από αυτούς που ήδη έχουν φύγει, θα επιστρέψει. Μιλ, εσύ πώς νιώθεις την πιθανότητα να γυρίσει ο Τριζόπουλος? Θα κάτσε εκεί που είναι. Σήμερα θα ψηφίσετε θετικά. Θα ψηφίσετε αυτόν που θέλετε να γυρίσει στο σπίτι. Πιστεύω ότι σου αξίζει και με το παραπάνω άλλη μια ευκαιρία στο σπίτι. Πιστεύω ότι έχω πάρει τη σωστή απόφαση. Ο καιρός θα δείξει. Έχει πέρασει μια τραυματική εμπειρία και είπες «Δεν θέλω να ξανακάνω, παιδί». Πριν κάποια χρόνια, ήμουνα με μια σχέση και το δοκιμάσαμε για παιδί και αυτά. Και το έχασε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Και επειδή γενικότερα δεν είμαι άνθρωπος, ούτε που το συζητάω με την οικογένειά μου. Σκέψω ότι η οικογένειά μου τώρα θα το μάθει από εσάς. Αλήθεια? Ναι. Αν είσαι με την Έρτζη, συνεχίσεις. Την Έρτζη δεν θέλει παιδιά. Θα διαλυθεί αυτό. Ούτε εσύ μπορείς να ανεχτείς μια γυναίκα. Τα θέλω μας είναι διαφορετικά. Αν ο Ιώνας προχωρήσει με τη Ρένια, εσύ θα παραμείνεις φίλος με τον Ιώνα? Από τη στιγμή που θα μπει κάποια κοπέλα, πρέπει να παραμείνει η φιλία. Όταν είμαι ερωτευμένος, δεν χωρίζω έτσι απλά. Και πάει το μυαλό σου στο ότι δεν ήταν αληθινό? Ναι. Να φέρει λίγο το κινητό μου, Κατερίνα, γίνεται? Τι θες να δει, πες μας. Να δείξω κάποια μηνύματα που πρέπει. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα, θέλω να κάνω κακό στον Ιώνα, θέλω να το χωρίσω. Κάτι είδα και το έκανα.